Ευλογημότατε κύριε καθηγητέ και διδάσκοντες, όλοι οι απαξάπαντες κιόλας, η Στρανατάτε Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, αγαπητοί σπουδαστέ, φοιτητέ, όπως θέλετε, και ο ένας τίτλος είναι δόκιμος και ο δεύτερος, φοιτητές και φοιτητρίες, και λοιποί παρόντες συμμετέχοντες εδώ, γονείς των παιδιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η υπεράτωση των σπουδών των στην παρούσα φάση της σχολής. Αισθάνομαι ειλικρινώς την υποχρέωση έτσι ενώπιόν σας να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεό που με αξιώνει να απευθύνομαι σήμερα εδώ κατά αυτή την ώρα σε όλους εσάς και ότι η φωνή είναι πανηλαγμένη λόγω ιώσεως ή όπως αλλιώς λέγονται οι ασθένειες αυτές των φωνών, αλλά όμως σε σημείο που να μου αντέχει τουλάχιστον να είναι ευκόλως ακουστά αυτά τα οποία θα σας πω με πραγματική απλότητα αλλά και σε σύντομο χρόνο, διότι αν παρατείνω βραχνιάζω και δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι ένα ξεχωριστό γεγονός η σημερινή ημέρα και νομίζω ότι μετά από την ευχαριστία προς τον Άγιο Θεό θα πρέπει να αναφερθούμε στους ανθρώπους και πρώτον στον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρών Χριστόδουλων, ο οποίος με τους συνεργάτες του εκπαιδευτικούς καθηγητάς και αρμοδίους παράγοντες της πολιτείας και της παιδείας επεξεργάστησαν αυτόν τον νόμο και που παρά τις τυχόν λήψεις που μπορεί να έχουν, να έχει ο νόμος, εν τούτης όμως είναι αυτός που μας έχει δώσει όλο το πλαίσιο της λειτουργίας των τεσσάρων ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Λέμε ότι κάθε πράγμα που επιχειρούμε στη ζωή μας στην αρχή έχει δυσκολίες και είναι φυσικό να έχει δυσκολίες. Αλλά αν είχαμε μείνει στη διαπίστωση των δυσκολιών ως πραγματικών εμποδίων για τη λειτουργία των σχολών, θα έπρεπε να τις έχουμε κλείσει πριν ξεκινήσουν να λειτουργήσουν. Παρά τα αυτά, με μεγάλη προσπάθεια και με πολλές ενέργειες προς το Υπουργείο, προς την Ιερά Σύνοδο, προς όλους τους παράγοντες που έχουν σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά και προς τους διδάσκοντες καθηγητάς και προς την ιδία νημών Ιερά Μητρόπολη, που είχε μια πολύ μεγάλη ευθύνη, κατορθώσαμε ώστε να λειτουργήσουν όλες οι σχολές, το ξαναλέω με την βοήθεια και συμπαράσταση και εκ των άλλων σχολών άλλων παραγόντων, αλλά υπήρξαν στιγμές χρήσιμες και δύσκολες. Και ακόμη υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της ανανύψεως των ευθυνών για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες, αλλά ευτυχώς υπάρχουν αλληλογραφία μεταξύ της εκάστης εκ των τεσσάρων σχολών, της Ιεράς Συνόδου, αλλά και της εστίας η οποία δημιουργήθηκε ως υπηρεσία για να μπορεί να διευθύνει και να νομιμοποιεί αυτά τα οποία εμείς θέλουμε, αφού τα νομιμοποιούμε και εμείς πρώτα, προηγουμένως εις κάθε μία από τις σχολές, έχει πάρει κάποιον δρόμο που μας δίνει ελπίδα να μπορέσουμε να διευθετήσουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι για την ώρα είμαστε χρεωμένοι, με άλλο τρόπο η σχολή είναι χρεωμένη. Και είπαμε ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και θα καλυφθούν και τα χρέη και η λειτουργία δεν πρέπει να σταματήσουν επί στιγμή. Άρα υπάρχει αυτό το δεδομένο που μας ικανοποιεί και που μας κάνει να μέσα στην ψυχή μας να λέμε ότι είχαν δίκιο εκείνοι οι οποίοι επιχείρησαν αυτήν την αλλαγή. Όταν το Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του, είχε δύο σχολές, τη θεολογία και την ιατρική. Μέσα σε λίγο καιρό, στα ελεύθερα χρόνια, απέκτησε σχολές, έγιναν κι άλλες ανώτατες σχολές και οι ανώτατες σχολές που έγιναν, έγιναν πανεπιστήμια
και στις επαρχίες που ήταν ανύπαρκτες οι ανέντοντοτες σχολές, μιλούμε για πανεπιστήμια και επομένως η παιδεία ήταν ένα μεγάλο τριαντάφυλλο που άνοιξε έτσι τα πέταλά του σε όλο τον χώρο της πατρίδας μας, από τη Θεσσαλονίκη με κέντρο την Αθήνα και μακρότερον τόπο, αν μπορώ να κρίνω τόπο, την Κρήτη, το νησί μας την Κρήτη, και αν πάρουμε και τις άλλες διαστάσεις με τις σχολές, τις ανώτατες που υπάρχουν. Και αυτή η υπόθεση των σχολών θα πάρει περισσότερα ανοίγματα και περισσότερες μελλοντικές δυνατότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των περιστάσεων και των καιρών. Το ζήτημα είναι πως εμείς όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, θα αγαπήσουμε αυτό το θεσμό και θα καταθέσουμε ο καθένας τη δική του την εμπειρία, τη δική του πρώτα την αγάπη και τη συγκατάθεση και στη συνέχεια την συμβολή με τις προτάσεις, τις επικοδομητικές και με τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτό το έργο. Γνωρίζουν οι κύριοι καθηγητές σας, γνωρίζουν και εσείς, ότι πέρυσι μας είχαν γράψει για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 με κατηγορηματική δήλωση μάλιστα πανεπιστημιακού, ότι επειδή οι σχολές αυτές δεν πρόκειται να έχουν στον καινούργιο χρόνο ούτε ένα σπουδαστή, ούτε ένα. Γι' αυτό δεν πειράζει, με σεβασμό, τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε. Αλλά εκεί ξύπνησε το ενδιαφέρον μας, εκεί κάνουμε μερικές ενέργειες εσπευσμένες, αλλά με καθολικότητα ενημερώσεως, αλλά και ορθόδοξης ενημερώσεως, δεν μπορούμε αυτήν την καθολικότητα, γιατί ο όρος αυτός συνήθως δίνω μας προκαλεί. Εάν επειδή έγιναν αυτές οι ενέργειες από αγάπη και από ενδιαφέρον και από αγωνία για το ζήτημα αυτό, είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε με τον αριθμό των νέων επιτυχώντων στις σχολές αυτές και τους οποίους τους υποδεχόμεθα με μεγάλη αγάπη και μεγάλη τιμή, και είναι οι πρώτοι οι οποίοι μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων εισήλθαν στις ακαδημίες και ήδη είναι σπουδαστές με τη μελλοντική εξέλιξη των σχολών μας. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι η όλη υπόθεση της παιδείας της δικής σας και της εκπληρώσεως του δικού μας έργου των καθηγητών και των ποιμένων και των αρμοδίων της πολιτείας έχει άλλες δυσκολίες που υπαγορεύονται από την κρισιμότητα των καιρών. Χωρίς υπερβολές, οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι από κάθε άποψη, είτε από τις πλευράς των εθνικών μας θεμάτων, είτε από τις πλευράς της κρίσεως της οικονομίας διεθνών, είτε από το πνεύμα της παγκοσμιοποίησεως, το οποίο ήδη έφερε τον πρώτο του καρπό, δηλαδή γονάτισε οικονομικώς πρώτη η Αμερική, ανέλπιστον, αλλά επόμενα. Γιατί χωρίς Χριστόν και χωρίς Ευαγγέλιο δεν μπορεί να σταθεί τίποτε στον κόσμο. Γονάτισε πρώτη η Αμερική, και χάνει τις παγκοσμιοποίησεις, επηρέασε την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Κίνα. Όλος ο κόσμος εξακολουθεί να είναι σε μια κρισιμότητα που πιθανόν και τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο να είναι πολύ χειρότερη από ό,τι υπήρξε μέχρι τη στιγμή.